Εδώ είναι ο ημιυπόγειος χώρος του Ναού του Αγίου Λουκά, ο οποίος είναι χτισμένος με υλικά ό,τι εύρηστε να περισσεύουν από τις οικοδομές. Ό,τι υλικά εύρηστε να περισσεύουν από τις οικοδομές τα χρησιμοποιούσε εδώ. Διαφορετικό εδώ, διαφορετικό εκεί, άλλο χρώμα εδώ, άλλο χρώμα εκεί, στενό εδώ, στενό εκεί. Και όμως ο Παπαφώτης χώνονταν εδώ μέσα και λειτουργούσε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα διάβαζε, μνημόνευε, λειτουργούσε, διάβαζε, μνημόνευε, λειτουργούσε. Δεν υπήρχε σημείο στο οποίο να μην έκανε λειτουργία. Ναι ρε Παπαφώτη, αυτό είναι. Κατέβαζε τον ουρανό κάτω στη γη. Κατέβαζε τον ουρανό κάτω στη γη. Ναι, ο Παπαφώτης μας. Εδώ τώρα, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτά τα μέρη στην εκκλησία, αυτό ήταν ένα σημείο, 11 λέει εκκλησάκια είχε γύρω γύρω εδώ μες στον ναό. Και σε αυτό το σημείο που είναι, κοιτάξτε πόσο είναι, μια πιθαμή χώνονταν ο Παπαφώτης και ήταν η προσκομιδή εδώ και στο βάθος η Αγία Τράπεζα. Και όμως λειτουργούσε εδώ, λειτουργούσε σε αυτά τα σημεία εδώ, λειτουργούσε εδώ. Το ίδιο Αγία Τράπεζα και Προσκομιδή. Λειτουργούσε μέσα στο ναό. Αυτό είναι το δεύτερο, ο ημιυπόγειος χώρος του ναού. Ο στρατής εδώ είναι ο φύλακας άγγελος σε αυτό το μέρος. Και ο στρατής, τι μου λέει τώρα μια ιστορία. Για πες εκείνη την ιστορία με την Τουρκάλα. Η κρυπτοχριστιανή 82 χρονών και το βάφτισε στο βαρέλ μόνο και μόνο για να την κάνει χριστιανή. Και σε αυτό το βαρέλι βάφτισε δεκάδες. Δεκάδες τσιγκανάκια, τα οποία τα έδινε ονόματα από την Παλαιά Διαθήκη. Τα έχει πει τώρα και τα Θεμιστοκλίες Χριστοδούλου. Ναι, ναι, στο βιβλίο του. Πώς λένε, λέει Ιουδίθ. Και βάφτισε λέει και την αδερφή μου, δεν θυμάμαι το όνομα της. Ναι, έλεγε ρε Βέκα, έλεγε αυτά. Μπράβο, την Παλαιά Διαθήκη. Δύο αδέρφια δηλαδή τα βάφτισε εδώ μέσα στο βαρέλι. Τώρα είναι 55 χρονών. Το σκουριασμένο το βαρέλι είναι εκεί. Μόνο και μόνο για να κάνει το μυστήριο, ας πούμε, και να τον κάνει χριστιανό. Μεγάλος αγωνιστής ο Παπαφώτης. Και Άγιος. Βέβαια. Δεν τον πιστέψαν, αλλά. Αυτός την είχε την αγιοσύνη. Ακριβώς.